Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την αρχηγό της ΑΕΛ, Πέτρα Όλοβιτς. Πέτρα, εκπληκτική εμφάνιση σήμερα και για σένα και για την ομάδα σου. Επιστροφή στους τίτλους. Επιτέλους, ναι. Πρώτος τίτλος της χρονιάς, πρώτο παιχνίδι. Είμαστε νικήτριες. Νομίζω μας άξιζε. Παίξαμε πολύ καλύτερα όλο το παιχνίδι και τα 40 λεπτά. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κάναμε μια σχετικά μεγάλη διαφορά από την αρχή και την διατηρήσαμε μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ περήφανη για όλες τις κοπέλες. Όλες παλέψαμε, τα δώσαμε όλα. Και στο τέλος κερδίσαμε. Σίγουρα θέλετε ακόμα, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας ώστε να φτάσετε στο σημείο που θέλετε. Αλλά σήμερα η εμφάνιση έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Ναι, εννοείται. Προφανώς και δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι στο 100% και την ξένη μας δεν έχουμε και πολύ καιρό μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δουλέψουμε, εννοείται αυτό. Ποτέ δεν σταματάμε να δουλεύουμε. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε και το παιχνίδι, να δούμε και τα λάθη μας και όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικές και ακόμη καλύτερες. Για τη δική σου την εμφάνιση, συνηθισμένη εμφάνιση, Όλοβιτς. Όχι, εντάξει, σήμερα νομίζω δεν ήταν από τα καλύτερα μου παιχνίδια, αλλά εντάξει, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω, γιατί όλες οι κοπέλες ήμασταν εκεί, όλες σκοράρανε, όλες κάνανε τα πάντα. Οπότε η κάθε μια έπαιξε το ρόλο της και μαζί τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Θέλω απλά να το αφιερώσουμε στην Ελένη μας, η οποία ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα δούμε. Παίξαμε φυσικά και για αυτήν. Και ακόμη στη Μόνικα τη Γαβριλόφσκα, η οποία μας παρακολουθεί κάθε χρόνο και περίμενε αυτόν τον τίτλο πώς και πώς. Ευχαριστούμε.